Κύριε Τσικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ναζούλη. Θέλω λίγη υπομονή, ένα λεπτάκι, γιατί έχουμε καλέσει και τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θεοδουλίδη, και επειδή 12 η ώρα πρέπει να μπει στο Πρετανικό Συμβούλιο, για δύο λεπτά λίγο την υπομονή σας να ακούσουμε το πρώτο σχολείο, τον ακούστε κιόλας. Κύριε Θεοδουλίδη, καλημέρα και σε εσάς. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Είστε μια χαρά μετά από αυτή την εξέλιξη, ας πούμε. Κοιτάξτε, μην τα δραματοποιούμε τα πράγματα. Οπωσδήποτε ήταν μια απόφαση μη αναμενόμενη. Εντάξει, ανησυχούμε, αλλά αν θέλετε να με ρωτήσετε προσωπικά, η μεγαλύτερη απειλή για το πανεπιστήμιο μας και την χρησιμότητά του δεν είναι αυτή η ανακοίνωση, αλλά πιο πολύ η θέσπιση της βάσης εισαγωγής του 10. Και μάλιστα η πόλη της Καστοριάς θα είναι μία από τις πόλεις που επηρεάζονται έτσι, πιο πολύ. Αφού και νομίζω όλα τα τμήματα είναι κάτω από 10 ή λίγο πάνω από το 10. Ακριβώς. Πρόκειται να συρρυκνωθεί ο αριθμός των φοιτητών με αυτό το μέτρο. Εκεί πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη προσοχή. Παρά το ότι αναστέλλεται ένα τμήμα. Να σημειώσω κάτι που είπατε. Αναστέλλονται τα τμήματα που θα ξεκινούσαν το Σεπτέμβριο του 2020. Εδώ υπάρχει μια διαφορά με την δική μας περίπτωση. Τα δικά μας τμήματα θα ξεκινούσαν το 2021. Θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2021. Αυτό το είχατε διευκρινίσει, κύριε Θεοδουλίδη, αν θυμάστε πάλι στην εκπομπή μας, όταν είχατε εκλεγεί στην θέση αυτή. Γιατί τον Απρίλιο θα έπρεπε να πάρετε θέση για αυτά ακριβώς τα τμήματα, που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν από το 2021 και μετά και όχι από το 2020. Έχετε δίκιο. Και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, μόνο που μένει βέβαια να τη δούμε στην νομοθετική ρύθμιση, θα είναι διαφορετική η διαδικασία. Δηλαδή, ενώ πριν ιδρύονταν, με τον υπάρχοντα νόμο, ιδρύονταν τμήματα με αιτιολογημένη απόφαση της συγκλήτου και μόνο, τώρα το καινούριο δεδομένο που προκύπτει από την ανακοίνωση του Υπουργείου είναι η επανεξέταση όλων αυτών των τμήματων. Ναι. Μετά, μέσα από τη σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και έγκριση του προγράμματος σπουδών τους. Αυτά λέει και η ανακοίνωση του Υπουργείου. Αυτά δεν είχαν γίνει. Εκεί τώρα, όχι. Μάλιστα. Εκεί τώρα, το ζήτημα είναι ποιος θα έχει τον τελικό λόγο στην ίδρυση των τμήματων. Αυτό είναι που μας απασχολεί εμάς. Εάν είναι η ΑΔΥΠ, τότε προχωράμε κανονικά. Εάν είναι όμως το Υπουργείο, μετά την ΑΔΥΠ, υπάρχει άλλο ένα στάδιο της έγκρισης από το Υπουργείο, τότε προφανώς η απόφαση είναι πολιτική και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν εκεί οπωσδήποτε και για άλλα πράγματα, όπως τα χαρακτηριστικά της περιφέρειάς μας, αυτή η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου που έρχεται, και θα πρέπει να υπάρξει μια στήριξη και μια ενίσχυση διαφορετική του Πανεπιστημίου, του Ιδρύματός μας, από τα άλλα πανελλαδικά Ιδρύματα. Εσάς, όπως διαβάσατε αυτή την απόφαση, κύριε Θεοδουλίδη, πιστεύετε ότι αφήνει παράθυρο για το μέλλον να δούμε και να λειτουργήσουν τελικά αυτά τα 38 τμήματα, τα 6 των οποίων στην Ελληνική Μακεδονία? Προς αυτήν... Σας αφήνει ανοιχτό παράθυρο ή είναι ένας κομψός τρόπος να μας πούν ότι καταργούνται? Τι εκτιμάτε εσείς? Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Μάλιστα. Θα δω ότι αφήνει ένα παράθυρο και πραγματικά από την επόμενη μέρα θα δουλέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν... Το θέμα θα το δούμε και θα το αναδείξουμε και στην επερχόμενη Σύνοδο Πριτάνεων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχει συνέχεια το θέμα, το τι θα γίνει εδώ. Εσάς πάντως λέτε ότι περισσότερο σας ανησυχεί όσα ανακοινώθηκαν για τη βάση του 10. Βέβαια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον υπάρχον φοιτητικό πληθυσμό από τα τμήματα που υπάρχουν ήδη, πραγματικά πόσοι θα μπαίνουν πια στην Καστοριά. Ουσιαστικά θα πάμε σε έναν μαρασμό. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι η Καστοριά, είναι τα Γρεβενά, είναι τα νησιά. Στο κόκκινο. Είναι στο κόκκινο αυτές οι περιοχές. Με τις σχολές κάτω από τη βάση. Μάλιστα. Και κινδυνεύουν άμεσα αυτά τα τμήματα με αφανισμό ουσιαστικά, κύριε Θεοδουλίδη, για να είμαστε ρεαλιστές.
Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Εάν υπάρξει οριζόντιο μέτρο του 10 χωρίς κάποιο άλλο μέτρο, προφανώς. Μιλάμε για φανισμό. Λοιπόν, δηλαδή, επειδή άκουσα και τον κύριο Τζικαλάγια στη γραμμή, αυτό θα πρέπει να του θέσετε. Μισό λεπτάκι. Αν έχετε λίγο χρόνο, κύριο Θαυλίδη, ακόμα, να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Τζικαλάγια για να τον ακούσετε το σκεπτικό του. Κύριε Τζικαλάγια. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στον κύριο Πρίτανη. Συμφωνώ με τη βάση της συζήτησης που έθεσε ο κύριος Πρίτανης. Το ζήτημα είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με την καθιόρυση της βάσης του 10, που πάνω σε αυτό... Όχι πάντως ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα και με αυτή την απόφαση, κύριε Τζικαλάγια, μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο, έτσι. Πάνω σε αυτό τώρα ο κύριος Θεοδουλίδης δεν είναι υποχρεωμένος να μιλήσει τόσο πολιτικά όσο υποχρεωτικά θα μιλήσω εγώ. Αυτό που θα πω τώρα και είναι ό,τι έλεγα και χρόνια πριν και πριν τις εκλογές και αμέσως μετά τις εκλογές, αυτό που λέει και η κυβέρνηση είναι ότι οι προηγούμενοι κυβερνώντες, βλέποντας από τις αρχές του 19 και διακατεχόμενοι από την αγωνία ότι έρχονταν οι καινούργιες εκλογές και όλα τα δεδομένα ήταν ότι κινδύνευαν με μεγάλη πολιτική ήττα στις εκλογές, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μικρύνουν την ψαλίδα. Και μέσα σε αυτά τα μέτρα που πήραν ήταν να εξαγγείλουν κυριολεκτικά στο πόδι την ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμήματων, 38 σε όλη την Ελλάδα, χωρίς κανένα προγραμματισμό, χωρίς καμιά μελέτη σκοπιμότητος, χωρίς διασφάλιση χώρων διδασκαλίας, χωρίς εκλογή επιστημονικού προσωπικού. Ναι, το δικό μας τμήμα όμως, κύριε Τζικαλάγια, εδώ μια χαρά λειτουργεί, αυτό που λειτουργεί από φέτος τουλάχιστον, από αυτά που εξαγγέλθηκαν στο πόδι, όπως λέτε. Λειτουργεί, ναι. Ακριβώς πάνω σε αυτό, για το μαθηματικό που ιδρύθηκε, επειδή είχε μπει στο μηχανογραφικό, είχα πει και εγώ και είχα δεσμευτεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσει το μαθηματικό. Όχι μόνο αυτό, είχατε πει και κάτι άλλο, κύριε Τζικαλάγια. Μετά τις εκλογές, από τις πρώτες συνεντεύξεις τύπου, αν θυμάστε, είχατε πει ότι αφού έγιναν τα τμήματα αυτά, θα τα υποστηρίξουμε και θα τα στηρίξουμε. Εννοούσα το μαθηματικό που υπάρχει στο μηχανογραφικό. Τώρα, αυτά που τώρα το άκουσα από τον κύριο Πρίτανη, ότι ήταν και για το 21, όχι το 20, ναι, αυτό, το ακαδημαϊκό έτος, είναι ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα. Μια εξαγγελία στον αέρα ήταν. Γιατί θα μας πειράζει αν θα λειτουργούσε από το 21. Δηλαδή... Δεν θα μας πειράζει, αλλά με ποιες προϋποθέσεις. Έπρεπε να εξασφαλίσουμε και φοιτητές ότι θα έρθουν εδώ για να λειτουργήσει. Γιατί όπως έχω πει και πάρα πολλές φορές, με το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε, ο μαθητικός πληθυσμός αυτά τα χρόνια είναι σχεδόν στο ίμιση από αυτό που ήταν πριν 30 και 40 χρόνια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η διασπορά είναι τεράστια. Η διασπορά των τμήματων σε κάθε πόλη και κομμόπουλο όλη της ελληνικής επικράτησης είναι τεράστια, και έτσι αν θα θέλαμε πραγματικά να ασκήσουμε μια περιφερειακή πολιτική από τη μια μεριά, ανάπτυξη περιφέρειας, και από την άλλη η δημιουργία νέων επιστημών να συνδέεται με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας, έπρεπε να βάλουμε άλλα ζητήματα, του να κλείσουν τμήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου είναι ο μεγάλος φοιτητικός πληθυσμός, ή να περιοριστεί ο αριθμός τους. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αλλιώς, ήδη και εγώ και όλη η Νέα Δημοκρατία το λέγαμε από πριν, ότι φυσικά και θα γίνει μια αναθεώρηση του ακαδημαϊκού χάρτη, και εμείς επειδή πιστεύουμε στην αυτοτέλεια και την αυτονομία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, γι' αυτό και θα έχουν καθοριστικό ρόλο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και έτσι ακόμα και για τη βάση δεν θα είναι η τελεσίδικη απόφαση της κυβέρνησης. Ενώ παλιά ήταν η Νέα Δημοκρατία που είχε νομοθετήσει de facto την βάση του 10, βλέπετε τώρα ότι ακόμη δεν το έχει πει και θα δώσει το λόγο στην επιστημονική κοινότητα. Για τη βάση του 10, το κάθε επιστημονικό ίδρυμα θα λέει την άποψή του, πώς το βλέπει για τους κολέγους. Ένα-ένα όμως, μην τα μπλέξουμε όλα. Επίσης, θυμάστε στην εκπομπή μας κιόλας, στην προεκλογική περίοδο, σε μια ερώτηση που σας είχαμε κάνει, εάν θα ψηφίζατε, ναι, ήταν βουλευτής και θα ψηφίζατε αυτό το θέμα για την Καστοριά, θυμάστε τι είχατε πει? Είχατε πει ότι ειδικά για την Καστοριά θα το ψήφιζα, αν και όντως είχατε πει και τότε έγινε στο πόδι και τα λοιπά, για την Καστοριά θα το ψήφιζα, είχατε πει. Κοιτάξτε, αισθάνομαι ότι αυτά που έλεγα τότε και αυτά που λέω τώρα, αυτά που έλεγε η κυβέρνηση τώρα και αυτά που κάνει τώρα, είναι σε πλήρη ακολουθία. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως ανακολουθία. Όχι. Ήδη προετοίμαζα τους πολίτες ότι να μην περιμένουμε ανάπτυξη με τη δημιουργία, παρά το ότι αυτό που έλεγα δεν ήταν ευχάριστο, δεν ακουγόταν ευχάριστο. Τους προετοίμαζα με αυτά που έλεγα μήνες πριν, χρόνια πριν τις εκλογές. Η ανάπτυξη γίνεται με άλλα πράγματα, με έργα, με τη σύραγγα της κλεισούρας, το αεροδρόμιο,
με τα φράγματα, με το να έχουμε φθηνή θέρμανση, φθηνότερη θέρμανση. Άρα για να κλείσουμε αυτό το πρώτο κύκλο μαζί σας, κύριε Τσικαλάγια, λέτε ότι δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο με αυτή την ανακοίνωση, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι καταργούνται κάτι που δεν υπήρχε. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε τίποτα, ήταν τελείως στον αέρα. Άρα δεν έγινε και τίποτα με την ανακοίνωση της Κεραμαίος, αυτό λέτε. Εγώ λέω αυτό που σας λέω. Από εκεί πέρα εσείς μπορείτε να το ερμηνεύετε όπως κρίνετε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν έγινε και κάτι σπουδαίο, κάτι τρομακτικό που να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Αυτό καταλαβαίνω, λέτε. Τα πιο σημαντικά είναι άλλα, αυτά που κάνουμε και προσπαθούμε τόσο ακριβώς, καιρό. Αυτό ακριβώς, ναι, ναι, γιατί ναι. Λέτε, κύριε, να σας πω, για να απεμπλακώ από την πολιτική αυτή συζήτηση. Ναι, κύριε Θεοδουλίδη. Θα ήθελα απλώς να διορθώσω κάτι που υπόθηκε ότι τα υφιστάμενα ενδεχομένως τμήματα δημιουργήθηκαν στο πόδι. Ναι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό το λέει ο κύριος Τσικαλάγιας. Ναι. Εντάξει, εννοώ τα 38 που αναστέλλεται η λειτουργία τους. Αυτά εννοώ, έτσι. Μιλώντας για τα υφιστάμενα πάντως. Όχι, και τα 38 που καταργήθηκαν και αυτά που λειτουργούν από φέτος με τον ίδιο νόμο ιδρύθηκαν. Δεν ιδρύθηκαν τα 38 με άλλο νόμο. Προφανώς και μέσα στην προχειρότητά του οι προηγούμενοι κυβερνώντες. Αν λοιπόν δημιουργήθηκαν στο πόδι, είναι και αυτά που λειτουργούν φέτος με στο πόδι. Ακόμα και το μαθηματικό, φυσικά. Ούτε επιστημονικό προσωπικό είχαν εκλέξει, ούτε είχαν κάνει πρόγραμμα σπουδών, ούτε είχαν διασφαλίσει για όλα τα τμήματα, είμαι σίγουρος, χώρους εκπαίδευσης. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά σίγουρα ήταν πολύ πιο εύκολο να λειτουργήσει ένα μαθηματικό, γι' αυτό το εξήγηλαν, από ένα τμήμα προσχολικής αγωγής υγείας ή ξέρω εγώ λογοθεραπεία στην Πτολεμαϊδα και τα υπόλοιπα, να μην τα αναφέρω. Κύριε Θεοδουλίδη. Κλείνω. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο. Δεν θέλετε να εμπλακείτε στην πολιτική κουβέντα. Τώρα δεν είναι ρόλος μου αυτός. Δεν δέχεστε πάντως ότι οργανώθηκε και στήθηκε, ας πούμε, το μαθηματικό της Καστοριάς στο πόδι. Όχι. Συνεκτιμήθηκε η υλικοτεχνική υποδομή υφιστάμενη και η δυνατότητα στελέχωσής του, η μελλοντική, με ανθρώπινο δυναμικό από το Ίδρυμα. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Κύριε Θεοδουλίδη, θα έρθετε και σήμερα Καστοριά. Νομίζω ότι θα έχει μια αξία να τα. Θα μιλάμε συνεχώς για αυτά τα θέματα. Μπορεί σας έκασε, άλλους τα είπα 20. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται ανάπτυξη το να ιδρύει σχολές εργασίας, επιστημονικό προσωπικό, αν θα έχεις φοιτητές, αν θα έχεις απασχόλησή τους μετά στην κοινωνία. Ναι. Και για να σας πω για επιστημονικό προσωπικό, να σας πω το δυσάρεστο ότι ήδη. Τέσσερις, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την τελευταία εβδομάδα, τέσσερις καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής της Καστοριάς ζήτησαν την αίτησή τους και εγκρίθηκε από τη συνέλευση της σχολής η μετακίνησή τους από την Καστοριά σε κάποια τμήματα της Κοζάνης. Αυτό που έλεγα στην κυρία Τελιοριδίδου και στην απαράδεκτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε 5 χρόνια, ότι ο Υπουργός της Παιδείας έδειξε το στίγμα όταν ήρθε στη Δυτική Μακεδονία που δεν πέρασε καθόλου από Καστοριά Γρεβενά. Στη Φλόρινα και στην Κοζάνη ανεγείρονταν πανεπιστημιοπόλεις και φοιτητικές εστίες επί ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζουν και τα έλεγα πριν τις εκλογές, σαν υποψήφιος βουλευτής ή εν δυνάμει υποψήφιος βουλευτής, αν θέλετε. Δεν τα λέω τώρα. Αυτοί δεν κάναν τίποτα για τα σημαντικά έργα του νόμου. Και σας δηλαδή, αν ήσασταν, εγώ να το θέσω και αλλιώς, κύριε Τσικαλάκη, αν ήσασταν εσείς υπουργός παιδείας, θα καταργούσατε τα τμήματα αυτά της Καστοριάς? Κοιτάξτε να δείτε. Μη με βάζετε σε διλήμματα που να έχουν. Δεν είναι διλήμματα, είναι μια απλή ρητορική ερώτηση. Εγώ σας λέω γενικά η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, για να μην φτάσουμε, επαναλαμβάνω, στο άλλο άκρο. Σήμερα η Καστοριά δηλαδή πρέπει να χαίρεται με αυτή την εξέλιξη. Αυτό θέλω να πω με λίγα λόγια, κύριε Τσικαλάκη. Εγώ δεν είπα να χαίρεται. Η Καστοριά πρέπει να χαίρεται επειδή έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή στην Καστοριά εμένα και περιφερειάρχη στην Κοζάνη τον κύριο Κασαπίδη και στην αντιπεριφερειάρχη στην Καστοριά τον κύριο Σαββόπουλο. Γι' αυτό πρέπει να χαίρεται και βλέπει απτά αποτελέσματα σε πολύ σύντομο διάστημα. Η συνάδελφό σας, ξέρετε τι είπε. Άλλοι στην Καστοριά, το είπε εδώ στην εκπομπή μας, φέρνουν σχολές και άλλοι στολές. Αποφασίστε, λέει. Αν ηρωνεύεται η κυρία Τελιγιορίδου την προσπάθεια του Δήμου της Καστοριάς
να δώσει μια έγκλη, μια αναπαράσταση της ιστορικότητας, γιατί αν δεν πολεμούσαν οι πρόγονοι μας και το 1912 να απελευθερωθούμε από τον αθημανικό ζυγό και από την... Είχαμε ειδικό αφιέρωμα για αυτό που θα γίνει χθες. Είχαμε και ειδικό αφιέρωμα στην εκπομπή για αυτό που θα γίνει. Και για αυτό που θα γίνει αυτές τις μέρες, που θα έχω την τιμή για δεύτερη φορά να εκπροσωπώ την κυβέρνηση σε εορταστικές εκδηλώσεις 11 Νοεμβρίου στον ομό Καστοριάς. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία όσον αφορά τις στολές, μια και το σχολίασε, δεν το ξέρω, το σχολίασε η κυρία Τριβιού. Πριν από δευτερόλεπτα έγινε αυτό, πριν βγείτε εσείς μάλλον. Ναι. Πριν βγείτε εσείς, πολύ καλή η πρωτοβουλία του Δήμου. Βοήθησα και εγώ στην προσπάθεια του να έρθουν οι στολές. Επειδή βοηθήσατε, γι' αυτό το είπε. Επειδή Η ιδέα όμως ήταν του Δημάρχου της Καστοριάς και την επενώ, γι' αυτό και την υιοθέτησα. Επειδή βοηθήσατε, γι' αυτό το είπε. Κύριε Τσιγκαλάκη, επειδή βοηθήσατε, γι' αυτό το είπε. Οι σχολές που φέρανε, γενικώς μιλάω, επειδή το ξαναλέω δυστυχώς, ότι η κυρία Τελεγιούρδου προέρχεται από το παλαιό κακό Πασόκ της δεκαετίας του 80, που διέλυσε την ελληνική παιδεία, και βγαίνουν από τότε 30 χρόνια οι περισσότεροι απόφοιτοι των λυκείων ημιμαθείς και ανελλήνιστοι, και το λέω και θα το ξαναλέω, και θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να διορθωθεί αυτό. Δηλαδή, δυστυχώς, τελειώνουν το λύκειο και δεν μπορούν να συντάξουν μια αίτηση μόνοι τους, να γράψουν, ας πούμε, τις σκέψεις, να καταθέσουν τις ιδέες τους. Ο μεγάλος αριθμός των αποφύτων, αυτό πρέπει να μας θλίβει. Πάντως υπάρχει μια πορεία, κύριε Τσιγκαλάκη. Υπάρχει μια πορεία. Και παλιά το Πασόκ και νεότερα ο ΣΥΡΙΖΑ έφεραν σχολές στην Καστοριά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έφερε μια σχολή στην Καστοριά, να τελειώνουμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα με τη Νέα Δημοκρατία? Γι' αυτό σας γράφει πάλι το δελτίο. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει την αντιπάθειά της στην περιοχή μας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στους ανθρώπους που ζουν εδώ. Φαίνεται, επειδή υπάρχει, ξαναγεννιούνται κάποιες μήνες αρχιτεκτονικής. Τι έχει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή? Γιατί η Νέα Δημοκρατία στην κορυφαία ποσοστία περιοχή της στη χώρα δεν μπορεί να φέρει ένα τμήμα και μόνο βγάζει. Ένα τμήμα, για να το φέρει αυτό το τμήμα, πρέπει να έχει υποδομές, πρέπει να έχει συγκοινωνίες που να φέρουν εύκολα. Οι άλλοι πώς θα φέραν, κύριε Τσιγκαλάκη? Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν φέρνει ένα? Πρέπει να έχει κοινότητα θέρμανση. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Ναι. Και αυτά που έφεραν οι άλλοι, και καλώς έφεραν ό,τι έφεραν. Κάποτε είχαμε 2.500 φοιτητές, αυτό που σας λέω το δημογραφικό. Όταν ιδρύθηκαν οι σχολές στη δεκαετία του 90, είχαμε 2.500 περίπου άτομα που μέναν στην Καστοριά και τώρα μένουν περίπου 600. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι συνέπεια από τη μια μεριά του μικρού. Και με το 10 θα μείνουν ακόμη λιγότεροι, γιατί έρχεται και το 10 και σωστά το βάζουμε. Τι να κάνουμε, να μην βάλουμε το 10 δηλαδή, για να δεν αφαίρουμε με κάτω από τη βάση? Ξέρετε ότι στις προηγμένες χώρες υπάρχει και αρνητική βαθμολογία. Δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα σε μια ερώτηση, αν είναι σωστή η απάντηση, να πάρεις συν 1, αν δεν απαντήσεις να παίρνεις, δεν βαθμολογείσαι, και αν είναι λάθος η απάντηση, να παίρνεις μείον 1. Άρα, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή λέτε ότι είστε υπέρ της βάσης του 10. Γενικά η θέση της κυβέρνησης και η θέση δικιά μου, με την οποία συμφωνώ, είναι ότι εμείς επιβραβεύουμε την αριστεία. Θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός και ευγενική άμυλα. Και θέλουμε οι επιστήμονες που να βγαίνουν να είναι υψηλού επίπεδου και με τις σπουδές τους να βρίσκουν εύκολα αγορά. Να μπορούν να διαχειριστούν την αγορά εργασίας. Και όχι να έχουν πτυχία νηπιαγωγού, φιλολόγου, μαθηματικού, και να αναζητούν εν αγωνίως θέσεις εργασίας στις καφετέριες, σαν να σερβιτόρι λοιπόν, και εγκαρτόνια. Είστε υπέρ της βάσης του 10, ακόμη και αυτό σημαίνει συρρήκνωση ή εξαφάνιση των τμήματων της Καστοριάς, όπως λέει ο κύριος Θεοδουλίδης. Και πάνω σε αυτό, αυτή είναι η γενική σκέψη, αλλά η κυβέρνηση, επειδή θέλει να δώσει αυτό να ακούσετε και σημειώστε το, επειδή η κυβέρνηση εξήγηλε και συμφωνώ μαζί της ότι θα δώσει μεγαλύτερη αυτονομία και αυτοτέλεια στα πανεπιστήμια να αποφασίζουν και για τον αριθμό των εισακταίων, πόσους μπορούν δηλαδή να εκπαιδεύσουν και τι επίπεδο εισακταίως να έχουν, άρα τι βάση να υπάρχει. Επομένως, δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω για τη βάση του 10. Μπορεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να αποφασίσει στην Καστοριά να είναι 8 η βάση. Θα έχει τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η τελική θέση της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας ότι υπόψη ότι το κάθε τμήμα ορίζει το ίδιο τη βάση. Ναι, μπορεί να φτάσουμε εκεί. Όταν όμως τα τμήματα, αυτό ήταν πάντοτε το αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Δηλαδή, και αυτό ήταν η θέση, η φιλελεύθερη άποψη για την παιδεία της Νέας Δημοκρατίας, ότι τα πανεπιστήμια να έχουν την αυτονομία, την αυτοτέλειά τους και να αποφασίζουν τα του οίκου τους. Το Υπουργείο Παιδείας και η κεντρική κυβέρνηση να έχουν τον κεντρικό, τον συντονιστικό,
τον εποπτικό ρόλο να ορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού για την λειτουργία τους. Από εκεί και πέρα όμως θα διατηρούν και τις ιδιαιτερότητες. Όπως παραδείγματος χάρη κάνουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, π.χ. το δικό μας πανεπιστήμιο, το πρώην ΤΕΙ, που έχει κάνει τόσες συνεργασίες είτε με την Ουκρανία, είτε με το Αζερμπαϊτζάν πρόσφατα που δώσαμε και μεταπτυχιακούς τίτλους. Αυτό σημαίνει αυτονομία και αυτοτέλεια. Δεν χρειάζεται έγκριση από την κεντρική. Το μήνυμά του εδώ, σε ένα μήνυμα του κ. Χρήστος, εδώ ακροατής μας, λέει πάντως από αυτή τη διαλυμένη παιδεία, κύριε Τζικαλάγε, βγήκαν και χιλιάδες επιστήμονες. Εκτός και αν εννοείται, λέει, ότι όλοι οι απόφοιτοι αυτά τα χρόνια είναι ανελλήνιστοι. Φαίνεται ότι έτσι πως το είπατε ισοπεδώνεται, ναι, τα πάντα. Ναι. Δεν ισοπεδώνω καθόλου, ναι, 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 τα πάντα. Να μην θεωρηθεί ότι πάτε σε μια πλήρη ισοπαίδωση. Ότι όλοι όσοι βγήκαν, ναι, είναι ντουβάρια με πτυχία και τα λοιπά. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ είπα ότι οι απόφοιτοι των λυκείων σε μεγάλο βαθμό, επειδή τώρα πλέον όλοι παίρνουν ένα πολιτήριο του λυκείου, δεν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα. Δηλαδή ξέρουν λιγότερα από αυτά που ξέρανε οι απόφοιτοι του δημοτικού πριν 40 χρόνια. Αυτό λέω. Και όλοι όσοι παρακολουθούν λίγο την πορεία της παιδείας το αναγνωρίζουν αυτό. Αυτό είπα. Κύριε Τσικαλάγια, δεν λέω κάτι διαφορετικό. 6 τμήματα είναι που αναστέλλονται για τη Δυτική Μακεδονία, για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει περίπτωση να δούμε μια πρωτοβουλία από εσάς ή μαζικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Δυτική Μακεδονία να αλλάξει αυτή η απόφαση ή δέχεστε αυτή την απόφαση ως έχει? Για να καταλάβουμε απολύτως τη θέση. Αυτή η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη. Η ίδια η απόφαση λέει ότι θα επανεξεταστεί το θέμα της λειτουργίας, αλλά εμείς. Θα ήταν πολύ εύκολο να αφήναμε να κυλήσει ο καιρός, να περάσουν τα 2 χρόνια μέχρι το 2021 και να αποφασίσαμε τότε τι θα κάνουμε. Αλλά επειδή πιστεύουμε ότι αν έχουμε προβλήματα σαν ελληνική κοινωνία και οικονομία, οφείλεται στην ανοργανωσιά, στην έλλειψη προγραμματισμού, στην προχειρότητα, ναι, στο ότι τελευταία ώρα, γι' αυτό και θέλουμε να προγραμματίζουμε σε βάθος. Και η πολιτική για την παιδεία δεν πρέπει σώνει και καλά να αλλάζει από κόμμα σε κόμμα που διαδέχεται στην διακυβέρνηση χώρας, πόσο μάλλον από υπουργό σε υπουργό που άλλαζε κάποτε. Αυτό θέλουμε εμείς να προλάβουμε. Μάλιστα. Να επαναλάβω όμως την ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να πάρετε κάποια πρωτοβουλία εσείς ή μαζικά οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας ή τα αφήνετε τα πράγματα ως έχουν? Δεν έχω μιλήσει με τους άλλους συναδέλφους της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά θεωρώ ότι δεν νομίζω να υπάρχει από τους άλλους και από τους άλλους έτσι, κάποιο πνεύμα. Κάποια διάθεση να σηκώσετε μπαϊράκι. Η διάθεση που υπάρχει είναι να συζητήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ορθοποδήσουμε τον τόπο χαράζοντας γενικές στρατηγικές. Άρα δεν πρόκειται να αντιδράσετε, δεν πρόκειται να αντιδράσετε στην απόφαση αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσικάλα, για μένουμε σε αυτά. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστείτε και τυχόν αντιδράσεις όμως από τον κόσμο, δηλαδή αν δείτε ότι πραγματικά δεν συμφωνεί ο κόσμος με αυτό που έγινε, πώς θα διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση? Γιατί είναι, θα έλεγα, η πρώτη έτσι κρίσιμη στιγμή για την δική σας θητεία. Οι σημαντικές κρίσιμες στιγμές ήταν αυτές που σε πολύ λίγο χρόνο προχωρήσαμε με αποφάσεις για κατασκευή της σύραγγας κλεισούρας. Όχι, εννοώ για τα καλά, κύριε Τσικαλάγια, κανείς δεν μπορεί να... Προς Θεού, έτσι. Για την τέρμανση που την Τετάρτη, κύριε Νατσούλη, 13 του μηνός με τον κύριο Κασαπίδη, θα είμαστε μαζί στη διοίκηση της ΔΕΣΦΑ για να συζητήσουμε για τους αγωγούς. Αυτά να ακούει η κυρία Τηλεγιορίδου. Τίποτα για τη Δυτική δεν Μακεδονία. Δεν ακούμε καλά πράγματα τίποτα για τον ΔΕΣΦΑ. Αφήσαν τη Δυτική Μακεδονία, που είναι η πιο ψυχρή περιφέρεια της Ελλάδος, την αφήσαν εκτός προγραμματισμού. Αυτά να σκέφτονται και να ντρέπονται για αυτά που κάνανε. Και εμείς αυτά θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε και να αποκαταστήσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Φαντάζομαι αναλυτικά θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες για οτιδήποτε καινούργιο προκύψει πάνω στην απόφαση αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκια, θέλει μια ανάλυση από εβδομάδα, νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.